7 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Υπουργή. Μια κλασική, με τη στενή έννοια του όρου κλασική, φιλοσοφική μεθοδολογία που εγκαινιάστηκε από τον Καντ στην κριτική του καθαρού λόγου, χρησιμοποιήθηκε μετά από το Χέγγελ στη φαινομενολογία του πνεύματος αλλά και στη μεγάλη λογική και εμπεδόθηκε από τον Μάρξ στο κεφάλαιο, είναι η εμμενής κριτική. Σύμφωνα με αυτή τη μεθοδολογία, ένας τρόπος, όχι ο μοναδικός τρόπος, για να κάνει κανείς κριτική, είναι να μην εισάγει έγκυρη κριτική, είναι να μην εισάγει σε ένα λόγο ή σε μια οποιαδήποτε πρακτική κριτήρια που προέρχονται από το εξωτερικό αυτού του λόγου ή αυτής της πρακτικής. Ή αλλιώς, να κάνουμε κριτική εκκινώντας από τους ισχυρισμούς του ίδιου του λόγου που κρίνουμε ή του υποκειμένου που κάνει τους ισχυρισμούς και να επισημαίνουμε τις αντιφάσεις. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι θα ήταν εξαιρετικά διασκεδαστικό να επιχειρήσουμε κάτι τέτοιο τόσο για τον προϋπολογισμό της Νέας Δημοκρατίας όσο και για τη συνολική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Να συγκρίνουμε δηλαδή το λόγο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα με τα κριτήρια και τους στόχους που η ίδια έθεσε στον εαυτό της πριν από τις εκλογές. Θέλω να ξεκινήσω με μια έτσι χαρακτηριστική αναφορά που υπάρχει στον προϋπολογισμό σε σχέση με το υπερταμείο. Να σας πω ότι για το υπερταμείο είχε γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα πριν από τις εκλογές. Εμείς εξηγούσαμε ότι δεν ήταν ένα ταμείο ιδιωτικοποίησης, αλλά αντίθετα ήταν ένα ταμείο για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας είχε σηκωθεί ένας οριμαγδός, είχε υπάρξει ένας οριμαγδός κριτικών επισημάνσεων για τον αντιπατριωτικό χαρακτήρα του υπερταμείου, το οποίο σήμερα στον προϋπολογισμό στήθηκε όλη η αντιπολιτευτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας ή μεγάλο κομμάτι της πάνω σε αυτή την απόφαση για το υπερταμείο. Σήμερα στον προϋπολογισμό αναφέρεται ότι το υπερταμείο ξαφνικά έχει γίνει πυλώνας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Θα μπορούσα να συνεχίσω με το ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων και την καταστροφική επιλογή να μειώσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα από το 4,5% που είχατε συμφωνήσει εσείς το 2012 και υλοποιήσατε 2012, 2013, 2014 αυτή την πολιτική, να τα μειώσουμε καταρχάς στο μείον 0,5, στη συνέχεια στο 0,5, να πάνε στο 1,75 το 2017 και στη συνέχεια το 2018 και μέχρι το 2022 να μείνουν στο 3,5%, στο 3,5% τη στιγμή που εσείς είχατε συμφωνήσει 4,5% πρωτογενής πλεόνασμα μέχρι το 2031. Τι λέγατε λοιπόν για τα πρωτογενή πλεονάσματα? Ότι με αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν ρυθμοί ανάπτυξης τέτοιοι που θα επιτρέψουν στην ελληνική οικονομία να δημιουργήσει όρους κοινωνικής συνοχής κλπ. Και τη στιγμή που εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα με την πρότασή μας για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων στο 2,5% με την χρήση του κλειστού λογαριασμού των 5,5 δις, εσείς επιλέγετε, αντί να προχωρήσετε σε αυτή τη μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος που θα έδινε επιπλέον δημοσιονομικό χώρο, να κρατήσετε το πρωτογενές πλεονάσμα στο 3,5%. Θα μπορούσα να συνεχίσω με τη μεσαία τάξη, για παράδειγμα, που θα δει το συνολικό της εισόδημα να επιβαρύνεται, διότι ενώ η φορολογική και ασφαλιστική της ελάφρυνση θα είναι 17 ευρώ, έχουμε να συνυπολογίσουμε σε αυτά, η ασφαλιστική ελάφρυνση δεν υπάρχει για την ακρίβεια, η φορολογική της ελάφρυνση, έχουμε να συνυπολογίσουμε σε αυτά αυξήσεις της ΔΕΗ, μείωση επιδομάτων και μια σειρά από άλλες πολιτικές που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός. Και θα μπορούσαμε να πάμε και παραπέρα και να συγκρίνουμε τον αντιπολιτευτικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας, τη Συμφωνία των Πρεσπών, για παράδειγμα, με αυτά τα οποία υλοποιεί σήμερα ως κυβέρνηση, όπου μας λέει ότι οφείλει να τιμήσει την Συμφωνία των Πρεσπών και ότι αυτή είναι ο δρόμος για να μπορέσουν να υπάρξουν σταθερά Βαλκάνια. Αυτά είναι δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών σας, της ίδιας της κυβέρνησής σας. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε πολλά πράγματα και για το ελληνικό, όπου θα έμπαιναν μπουλντόζες την πρώτη εβδομάδα, στη συνέχεια θα έμπαιναν μπουλντόζες το Σεπτέμβρη, μετά θα έμπαιναν μπουλντόζες στα τέλη του 2019, τώρα θα μπουν μπουλντόζες στις αρχές του 2020 και πάει λέγοντας. Όλα αυτά θα ήταν εξαιρετικά διασκεδαστικά αν δεν ήταν ταυτόχρονα και επικίνδυνα, διότι αναδεικνύουν την απόλυτη πολιτική αναξιοπιστία
της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εκεί που τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνα, δεν είναι όταν η Νέα Δημοκρατία είναι αναξιόπιστη. Εκεί που τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνα είναι όταν η Νέα Δημοκρατία είναι αξιόπιστη και πιστή στις αρχές της και τις ιδεολογικές της κατευθύνσεις. Και γίνεται επικίνδυνη για τους εργαζόμενους, για τις λαϊκές τάξεις, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Διότι ποια είναι η βασική παραδοχή του προϋπολογισμού που έχουμε σήμερα μπροστά μας? Ότι ο τρόπος για να εξασφαλιστεί ανάπτυξη με βάση τις ίδιες παραδοχές αυτού του προϋπολογισμού είναι, πρώτον, με τη μείωση της φορολογίας, αλλά προσέξτε, όχι στις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, όχι στους μισθωτούς, όχι στους συνταξιούχους, αλλά σε ένα πολύ μικρό κομμάτι μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και φυσικά με τη μείωση των μισθών, την οποία επιδιώκεται μεν, δεν ομολογείται δε. Συγκεκριμένα για τη φορολογία. Χρησιμοποιείται περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 60% του συνολικού δημοσιονομικού χώρου, για να ελαφρύνεται το 2,5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? 600 εκατομμύρια θα πάνε σε 2,5% από το σύνολο των επιχειρήσεων και οι υπόλοιπες 800.000 επιχειρήσεις δεν πρόκειται να δουν καμία ελάφρυνση με βάση τον δικό σας προϋπολογισμό και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την ελληνική οικονομία. Ενώ υπάρχει εναλλακτική. Και ξέρετε ποια είναι η εναλλακτική? Η εναλλακτική είναι να προχωρήσετε σε μειώσεις του τέλους επιτιδεύματος που επιβαρύνει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, να μειώσετε την εισφορά αλληλεγγύης, να μειώσετε τις υπεραπιστώσεις. Όμως είναι ιδεολογικά, πολύ στενά ιδεολογικά, πυρηνικό στοιχείο της αντίληψής σας ότι με την ελάφρυνση μιας πολύ μικρής βάσης επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ομίλων θα έρθει ως διαμαγείας η ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά πάρα πολύ γρήγορα τους μισθούς, όποια επιλογή έχετε κάνει οδηγεί σε μείωση μισθών. Κατάργηση συλλογικών διαπραγματεύσεων, άρνησή σας να αυξήσετε τον κατώτατο μισθό για το 2020, κατάργηση του βάσιμου λόγου για την απόλυση, κατάργηση της προστασίας των εργολαβικών εργαζομένων. Επομένως, και στο κομμάτι των μισθών, οδηγείτε την κατάσταση πίσω στο καταστροφικό 2012, βαθιά στον πυρήνα του Δευτέρου Μνημονίου. Στις πολιτικές ακριβώς που οδήγησαν τη χώρα στην. Και πέρα από το κοινωνικά επιζήμιο αυτής της πολιτικής, δεν λαμβάνετε υπόψη σας, σας το είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτή η πολιτική είναι και απολύτως οικονομικά αναποτελεσματική. Διότι θεωρείτε ότι θα πετύχει αυτή η πολιτική τη στιγμή που οπουδήποτε στον κόσμο συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας έχει εφαρμοστεί, δεν έχει παράξει καμία οικονομική επιτυχία. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 30 χρόνια, οι επενδύσεις σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο μειώνονται. Οι ανισότητες αυξάνονται. Οι μισθοί σε σχέση με την παραγωγικότητα είτε μένουν καθυλωμένοι είτε μειώνονται. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρείτε ότι για κάποιο ανεξήγητο λόγο ό,τι απέτυχε σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και στην Ελλάδα μέχρι το 2014 είναι δυνατόν να επιτύχει αυτή τη στιγμή. Και θα το δούμε αυτό και θα το δουν δυστυχώς και τα λαϊκά στρώματα ή τα τμήματα εκείνα των λαϊκών στρωμάτων τα οποία επέλεξαν να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ λέω και εμείς ισχυριζόμαστε ότι απέναντι σε αυτό το μοντέλο που έχει αποτύχει παντού πρέπει να αντιπαραβάλουμε μια πολιτική αναδιανομής, μια πολιτική αύξηση των μισθών, μια πολιτική στοχευμένων φοροελαφρύνσεων για τον αναπροσανατολισμό του παραγωγικού μοντέλου στην πράσινη οικονομία, στην καινοτομία και την ποιότητα. Και μια πολιτική στήριξης του κοινωνικού κράτους. Τίποτα από όλα αυτά δεν εγγυάται ο προϋπολογισμός που εισηγείται σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό είναι υποχρέωσή μας να τον καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ.